Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο, ένα δημιουργικό βίντεο αυτή τη φορά. Θα δείτε εδώ από πίσω μου υπάρχουν κάτι παλέτες. Λοιπόν, αυτές εδώ τις παλέτες θα τις πάρουμε και θα φτιάξουμε ένα τραπεζάκι, ένα καναπεδάκι και θέλουμε να φτιάξουμε και ένα σπιτάκι, το οποίο δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το δείξω σε αυτό εδώ το βίντεο. Πάντως, τραπεζάκι και καναπεδάκι θα φτιάχνουμε μαζί τώρα. Εχθές το βράδυ, έτσι γιατί είμαστε και ανυπόμονοι άνθρωποι, είπαμε να κάνουμε κάποιες δοκιμές. Οι δοκιμές όμως πετύχανε και τα κρατήσαμε. Κόψαμε αυτές εδώ λοιπόν τις παλέτες, οι οποίες θα γίνουν το τραπεζάκι και το καναπεδάκι. Τις κόψαμε με τη σέγα, όχι εγώ, την αντρική δουλειά, αλλά γίνεται και με πριόνι χερός εύκολα, ε. Ναι. Ναι. Για να ανεβάζουν τόσα πολλά βίντεο στο YouTube με παλέτες, λογικά θα γίνεται. Και τώρα πρέπει με το τριβείο να πιάσουμε, να τις τρίψουμε, να τις λιάνουμε, να μην πετάνε σκλήθρες και μας θα κατέψουν και μετά να το στήσουμε. Μήπως θα έχεις την ευγενή καλοσύνη να μου δείξεις πώς δουλεύει αυτό? Έλα. Το πας μπροστά. Ναι, κάτω. Και τρίβεις. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Εγώ έκανα δουλειά. Θέλει πίεση ρε, προς τα κάτω την κινδυνό. Μπορώ να κάνω και στο πλάι εδώ, στις γωνιές. Ναι. Κοιτάξτε ένα, δεν φαίνεται μάλλον, πρέπει να το βγάλω στο... ένα χρώμα που έχει πάρει, έχει ανοίξει, μπες, πολύ όμορφο. Μ' αρέσει να δημιουργώ. Θα γίνει ωραίο φαντάζομαι και θα το φροντίζω να γίνει ωραίο. Τελείωσα το τραπεζάκι, το τρίψιμο και τώρα πάμε στο κομμάτι του καναπέ. Μανώλη, τι φτιάχνεις τώρα? Να, Μαρία μου, τις εξυπνάδες. Θες να μου πεις ότι δεν σ' αρέσει? Θα εξαρτηθεί, μου είσαι κάποιος πάνω. Δεν είναι για σένα αυτός ο καναπές. Είναι για μένα και τα παιδιά. Μπορεί ούτε για μένα. Μόνο για τα παιδιά. Ωραία θα δεις εκεί που θέλω να το βάλω. Λόγω καραντίνα. Λόγω καραντίνας δεν έχουμε τι να κάνουμε. Πήραμε και 500 κιλά παρακά. Και λέμε να τα χάσουμε. Να σου πω όμως κάτι. Ούτως ή άλλως τον κήπο θα τον φτιάχναμε. Μας βοηθάει η καραντίνα, μας δίνει χρόνο. Από άλλες δουλειές που δεν μπορούμε να κάνουμε. Συμφωνείς? Τρίβε τώρα. Να
δείξουμε τι ωραίο που γίνεται το τραπεζάκι. Το χρησιμοποιούμε ήδη. Θα βάλουμε και ένα ωραίο λουλούδι πάνω, γιατί δεν έχουμε φυτέψει κανένα λουλούδι. Τέλειο. Εκεί θα μπει αυτός ο καναπές με αυτό το τραπεζάκι. Φαίνεται. Δεν είναι πολύ ωραίο? Βέβαια πάνω στο τέτοιο έχουμε βάλει δύο μαξιλαράκια, και τώρα που είχαμε σε καρέκλες θα πάρουμε ένα μονοκόμματο και για πλάτη να βάλουμε μια μαξιλάρα. Μην δίνετε σημασία σε αυτές τις παλέτες. Δώστε σημασία σε αυτό εδώ. Το έχουμε βάλει ανάμεσα στα δύο αυτά δέντρα. Και από πίσω είπαμε θα βάλω μια καλαμωτή για να κρύψουμε το τσιμέντο. Δεν είναι πολύ ωραίο? Αυτό λοιπόν ήταν και το σημερινό μας βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε. Εμάς πάντως μας άρεσε πάρα πολύ η κατασκευή που κάναμε. Έχει τις ατελειές του, αλλά αυτό είναι το ωραίο όταν κάνεις κάτι το χειροποίητο. Δεν με ενδιέφερε να είναι και μαγαζάτο, να φαίνεται ότι το έχεις πάρει από μαγαζί. Μου αρέσει που φαίνεται ότι είναι χειροποίητο. Και παιδιά, εντάξει, δεν είναι, δηλαδή από χρόνο, άμα έχεις και τα εργαλεία και αυτά, δεν μας πήρε τίποτα. Οικονομικά τίποτα, δηλαδή παλέτες τώρα και δυο πρόκες, δυο βιδές, δηλαδή πάμφτινο. Και έχεις ένα ωραίο καναπεδάκι με ένα ωραίο τραπεζάκι για να έρθεις να κάτσεις, να πιεις ένα καφεδάκι, να χαλαρώσεις και να περάσεις όμορφα με τον σύντροφό σου, με το παιδί σου, με το φίλο σου, με τη φίλη σου. Οπότε αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, μην ξεχνάτε like στο βιντεάκι, subscribe στο κανάλι και εννοείται το notification bell για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζουμε ένα καινούριο βίντεο και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Να σας πω κάτι. Μέχρι και μεσημεριανό υπνάκου παίρνεις εδώ πέρα, μα θέλεις. Ειδικά τέτοιες ώρες που γενικά μάλλον δεν το πιάνει πολύ ο ήλιος εδώ το κομμάτι. Οπότε το καλοκαίρι πάνε special.